Barbaros sınıfı fırkateynler Yunan basınında önemli yer tutmakta. Barbaros sınıfı fırkateyn yarı ömür modernizasyonu projesi kapsamında mevcut savaş sistemleri kaldırılarak Aselsan-Havelsan iş ortaklığı tarafından geliştirilen özgün ve milli sistemlerle değiştirilmesi planlanmakta. Bu modernizasyon sayesinde deniz kuvvetleri envanteri çağın gereksinimlerine uygun yerli teknolojiyle donatılmış daha güçlü bir filoya sahip olacak. Ancak bu gelişmeler komşu ülke Yunanistan'ı derinden endişelendirmekte. Yunan savunma analisti Yanni Theodorato son programı da bu konuyu ele alarak Türkiye'nin bu alandaki ilerlemelerini detaylı bir şekilde inceledi. Gelin Yunan savunma analistinin sözlerinden bu konudaki gelişmelere birlikte göz atalım. Βέβαια, υπάρχουν και τομείς στους οποίους οι Τούρκοι έχουν κάνει τα βήματα τα οποία τα έχουμε παρουσιάσει κατά καιρούς από την εκπομπή, έχουμε μιλήσει για αυτά. Εδώ όμως, εδώ θέλω να δώσω ένα δείγμα το οποίο γίνεται δείγμα. Το δείγμα με εψιλονγιώτα με ήττα που σημαίνει δάγκωμα. Εμείς έχουμε ανακοινώσει εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά τα τελευταία 3 χρόνια, το πρόγραμμα προμηθεία, τα προγράμματα προμηθείας φρεγατών, κορβετών αναβαθμίσεως των ΜΕΚΟ. Των 4 φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ. Οι οποίες, οι 3 από τις 4 έχουν αφηγηθεί ή στην χώρα μας, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Η αναβάθμιση των ΜΕΚΟ δυστυχώς δεν προχωρεί. Με τους ρυθμούς που θέλαμε, δημιουργούνται προβλήματα, υπάρχουν σκέψεις. Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου όμως, το τουρκικό ναυτικό ήδη προηγείται. Οι 4 κλάσεως Μπαρμπαρός φρεγάτες, οι Μπαρμπαρός και οι Ορούτς Ρεΐς, ήδη τον ΜΕΚΟ 200 Track 2 AB έχουν μπει σε διαδικασίες 2 από τις 4 αναβαθμίσεως όπλων, συστημάτων, αισθητήρων. Και εδώ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία της Ορούτς Ρεΐς, η οποία βρίσκεται εμπλό και για δοκιμές εννοείται, και βλέπουμε ότι πλέον υπάρχουν νέοι ιστοί και μάλιστα είναι γεμάτες από τουρκικά όπλα και αισθητήρες, τουρκικής σχεδιάσεως και παραγωγής. Εδώ είναι το ζητούμενο, ότι ήδη έχει εθιστεί η ναυπηγική τους βιομηχανία στο integration, δηλαδή στην ενσωμάτωση, στην ολοκλήρωση τέτοιων συστημάτων. Θα δούμε ποια από αυτά θα μπορούν να λειτουργήσουν και πώς αυτά θα μπορούν να αποδώσουν τους αρχικούς σχεδιασμούς. Βασικά πρόκειται για οπλικά συστήματα και αισθητήρες τα οποία η τεχνογνωσία έχει έλθει από τη Δύση. Έχει μεγάλη ευθύνη η Δύση γι' αυτό. Γι' αυτό και δεν είναι, θα λέγαμε, η απόδοσή τους, η εκτίμηση της αποδόσεώς τους είναι ότι είναι περίπου εφάμιλη με τα υπάρχοντα συστήματα, ίσως λίγα καλύτερα, σε άλλα σημεία ολιγότερα καλά. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, το πολεμικό ναυτικό πρέπει να συνεχίσει να ενισχύεται. Με οποιοδήποτε τρόπο. Με οποιοδήποτε μέσα. Ήδη στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, το ναυπηγικό τους πρόγραμμα προχωρεί. Με καθυστερήσεις, με αναβολές, με πολλές αμφισημίες τεχνολογικές, αλλά σε κάθε περίπτωση προχωρεί. Πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε σκηνοθέτη.